Ο Φεμεδίδης μαζί με τον κύριο Αξιώτη, τον αντιδήμαρχο αστικών υποδομών και Σιδίου Πόλεως. Γιατί τα πλατάνια. Πλατάνια στην Πανεπιστημία. Έχουμε διαβάσει πολλά για αυτά τα πλατάνια. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου γωνία. Εδώ που είναι ο πεζόδρομος της Βουκουρεστίου, ακριβώς πίσω μου και στην άλλη πλευρά που μπορεί να γυρίσει η κάμερα. Η μεγάλη συζήτηση είναι η ανάπλαση της Πανεπιστημίου στη συνέχεια του μεγάλου περιπάτου που από πέρυσι τουλάχιστον ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει. Εδώ μιλάμε για το θέμα των πλατανιών, βέβαια, γιατί τα πλατάνια ήταν η μεγάλη συζήτηση που άνοιξε από χθες μετά τις ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων. Και όμως θέλω να σας δείξω ότι η Πανεπιστημίου έχει πλατάνια, παιδιά, και εγώ δεν το είχα προσέξει όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Εδώ στην Βουκουρεστίου, για παράδειγμα, που βρισκόμαστε, δείτε ένα μεγάλο πλάτανο. Τώρα, ο πλάτανος, βέβαια, ηλικιακά κρίνεται, κύριε Αντιδήμαρχε, από τον κορμό του. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας πόσα χρονών είναι αυτός ο πλάτανος. Πιθανότατα. Καλημέρα. Και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα. Έχει ξεκινήσει η δημόσια συζήτηση από τη στιγμή που βγήκαν τα σχέδια για την οριστική μορφή που θα πάρει η νέα Πανεπιστημίου. Η νέα Πανεπιστημίου, ουσιαστικά αυτό το οποίο διατεθέμεθα να κάνουμε, είναι να διαπλατείνουμε τα πεζοδρόμια, να κρατήσουμε το υφιστάμενο κυκλοφοριακό καθεστώς, το οποίο, αν παρατηρήσετε αυτή τη στιγμή, λειτουργεί κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ώρα αιχμής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από εκεί και πέρα, η όλη ανάπλαση αφορά όλη την Πανεπιστημίου, όχι μόνο τη δενδροφύτευση. 20.000 τετραγωνικά μέτρα, 20 στρέμματα. Μιλάμε για 20.000 τετραγωνικά μέτρα ανάπλασης, εκ των οποίων αυτό αποτυπώνεται α σε φαρδιά πεζοδρόμια. Για ποιο λόγο κάνουμε φαρδιά πεζοδρόμια? Για να καταλάβει ο κόσμος λίγο, όπως μας βοηθήσει και ο συνάδελφος εδώ. Λοιπόν, μιλάμε ότι τα πεζοδρόμια της Πανεπιστημίου είναι αυτό το κομμάτι που βλέπετε εδώ εσείς, μπροστά εδώ στην κάμερα. Αυτό, λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, θα επεκταθεί, θα γίνει επέκταση του πεζοδρομίου και θα φτάσει όσο είναι οι ζαρτινιέρες, έτσι. Εμείς βασιζόμαστε αυτή τη στιγμή στις υφιστάμενες εγκρίσεις κυκλοφοριακών που έχουμε από το Υπουργείο Υποδομών. Άρα, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Διατηρούμε το ίδιο το υφιστάμενο πλάτος κυκλοφορίας, άρα τρεις λωρίδες κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα και μία λωρίδα αποκλειστική για τα λεωφορεία. Όπως θα δείτε και τώρα, επαναλαμβάνω, για το κυκλοφοριακό, η Πανεπιστημίου δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Πάνω σε αυτή την υφιστάμενη, λοιπόν, κυκλοφοριακή ρύθμιση, ερχόμαστε εμείς και διαπλατείνουμε ισομερώς και από τις δύο πλευρές όλα τα πεζοδρόμια. Εδώ θα υπάρξει πλακόστρωση. Επιτρέψτε μου. Στα πλαίσια της διαπλάτησης, λοιπόν, των πεζοδρομίων, αναγκαστικά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, όπως σε όλες τις διαπλατήσεις πεζοδρομίων, είναι να γεμίσουμε πολύ πράσινο. Εξού, λοιπόν, και ξεκινάμε και λέμε ότι, δεδομένου ότι η Πανεπιστημίου έχει ήδη αρκετά πλατάνια, ερχόμαστε εμείς και φυτεύουμε εκ νέου πάρα πολλά νέα δέντρα. Συγκεκριμένα, η νέα Πανεπιστημίου θα έχει περισσότερα από 167 καινούργια δέντρα στο σύνολό της. Ναι. Άρα, αυτό σημαίνει ότι πέρα από την εδροφύτευση, στη διαπλάτηση των πεζοδρομίων, έχουμε και δύο λωρίδες κίνησης για τους πεζούς, αλλά βεβαίως και για τα ποδήλατα και για άλλα στοιχεία μικροκινητικότητας, δηλαδή πατίνια κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Όταν το επιτρέψει η σχετική νομοθεσία περί μεικτής χρήσης, θα μπορέσουμε να έχουμε πεζοδρόμια φαρδιά για να έχουμε λωρίδες κίνησης για τους πεζούς και λωρίδες κίνησης βεβαίως για τα ποδήλατα και τα πατίνια. Θα ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση τώρα. Πόσες λωρίδες κυκλοφορίας θα απομείνουν για τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία? Όπως το βλέπετε και το δείχνει και η κάμερά σας, όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά, τρεις λωρίδες κίνησης για τα ΙΧ και μία λωρίδα αποκλειστική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα. Και άλλες δύο λωρίδες, άλλη μία λωρίδα για ποδήλατα και πατίνια και πεζούς. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο από πέρσι έχουμε δεσμεύσει από τα αυτοκίνητα, υπενθυμίζω ότι η Πανεπιστημίου είχε 5 συν 1 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτές οι λωρίδες κυκλοφορίας που είχαν τα αυτοκίνητα και τα επαναποδίδουμε στους φυσικούς χρήστες, αυτός ο χώρος επαναποδίδεται στους φυσικούς χρήστες, είτε στους πεζούς, είτε βεβαίως στους ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα πατίνια τους και τα ποδήλατά τους. Κάτι τελευταίο θα ήθελα να επισημάνω. Στα πλαίσια του σχεδιασμού, εκτός από το πράσινο, εκτός βεβαίως και από την κατάσταση που διαμορφώνεται με τη μεικτή χρήση, εξασφαλίζεται και η καθολική προσβασιμότητα. Η Πανεπιστημίου, παραδείγματος χάρη, πρέπει να πω ότι είναι ένας δρόμος, απαράδεκτος δεν έχει τόσα χρόνια γίνει ο σχεδιασμός για να εξασφαλίζεται η καθολική προσβασιμότητα. Τι εννοούμε καθολική προσβασιμότητα? Να υπάρχουν παντού και στα δύο πεζοδρόμια όδευσης για τους ανθρώπους με μειωμένη ορατότητα, διαβάσεις υποβαθμισμένες για τους ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα. Άρα, στα πλαίσια όλου αυτού του έργου, το οποίο θα ξεκινήσει μέχρι τα τέλη του χρόνου και θα διαρκέσει περίπου από 12 έως 15 μήνες, θα εξασφαλίζονται και αυτά τα τρία στοιχεία. Δηλαδή, πια πράσινο, φαρδιά πεζοδρόμια για την ενίσχυση βιώσιμης αστικής κινητικότητας και βεβαίως καθολική προσβασιμότητα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αξιώτη. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η φάση του μεγάλου περιπάτου, γιατί η προηγούμενη, η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε καλά.